Στρατηγέ μου, καλημέρα σας από τη Λαμία. Καλημέρα κύριε Λαφρύ, σε εσάς, στους συνδεδεατές μας και χρόνια πολλά για την σημερινή γιορτή και τη γιορτή των ενόπλων δυνάμεων. Βεβαίως, σεβασμός, αναγνώριση και εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδος μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό εκεί που είναι τα βλέμματα όλων στραμμένα στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο που έχει μπει σε νέα φάση, κύριε Τζούμη, μετά το χτύπημα της Ουκρανίας με αμερικανικούς πυράβλους ATACMS. Χθες βέβαια είχαμε και την χρήση βρετανικών πυράβλων επίσης σε ρωσικό έδαφος. Πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσεται όλη αυτή η κατάσταση? Ναι, νομίζω υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός για ποιο λόγο επιλέγει η συγκεκριμένη χρονική στιγμή να δοθεί το ελεύθερο στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους αμερικανικούς και τους βρετανικούς πυράβλους. Αυτό νομίζω ότι δημιουργεί μια αντίδραση, θα δημιουργεί σίγουρα μια αντίδραση, θα προκαλέσει την αντίδραση της Ρωσίας. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πριν δύο μέρες είχαμε την επικαιροποίηση του πυρηνικού δόγματος από πλευράς Ρωσίας, σύμφωνα με το οποίο έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, όπως η ίδια βέβαια ισχυρίζεται, ακόμη και σε χώρες που κάνουν χρήση συμβατικών όπλων, αλλά υποστηρίζονται από πυρηνικές δυνάμεις. Δηλαδή εδώ φωτογραφίζει την Ουκρανία, και διότι οι Ρώσοι ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν οι Ουκρανοί να χειριστούν και τους ATACMS και τους Storm Shadow, εάν δεν είχαν υποστήριξη από την Δύση. Άρα λοιπόν είναι ένα στοιχείο το οποίο δείχνει την επικινδυνότητα της κατάστασης που δημιουργείται. Για την Ουκρανία και τους συμμάχους της, εκεί είναι η προειδοποίηση της Ρωσίας που βάζει στο τραπέζι και το θέμα των πυρηνικών. Κοιτάξτε, ένα πυρηνικό χτύπημα σημαίνει ότι πάμε σε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη, που κανένας δεν ξέρει που θα οδηγήσει. Δηλαδή βέβαια οι Ρώσοι πάντα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, όλο αυτόν τον καιρό, έχουν λειτουργήσει ορθολογικά. Δεν έχουν πάει σε κάτι τέτοιο, παρά το γεγονός ότι έχουν επικαλεστεί το πυρηνικό χτύπημα πάρα πολλές φορές. Περισσότερο το χρησιμοποιούν ως διαπραγματευτικό όπλο και νομίζω ότι και τώρα δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο, διότι ξέρουν ότι σε δύο μήνες, όταν θα αναλάβει ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, υπάρχει διάθεση από μέρους του να πάμε σε διαπραγματεύσεις. Έχει δηλώσει ο ίδιος και το περιβάλλον του και ο γιος του ότι θα σταματήσει βοήθεια στην Ουκρανία. Και οι Ουκρανοί, ο κ. Ζελένσκι, χθες είπε ότι αν σταματήσει η βοήθεια, θα ετηθούμε. Άρα δηλαδή θα αναγκαστεί να καθίσει ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και αυτός και οι Ρώσοι. Που από ό,τι φαίνεται υπάρχουν επικοινωνίες με τον Τραμπ, αυτό ανακοίνωσε το Reuters, να πάμε σε μια συμφωνία. Ναι. Βέβαια, συμφωνία με επώδυνους όρους για την Ουκρανία. Έτσι. Σωστά. Αλλά είναι πολύ κρίσιμο όμως το δίμηνο μέχρι να αναλάβει ο Τραμπ, έτσι δεν είναι? Και όλοι αναρωτιούνται ποια θα είναι η έκβαση του πολέμου και επίσης γιατί τώρα στην εκπνοή της θητείας Biden να προκαλείται μια τόσο σοβαρή κλιμάκωση του πολέμου. Κοιτάξτε, για να αλλάξει η έκβαση του πολέμου δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, η χρησιμοποίηση αυτών των πυράβλων και των ATACMS και των Storm Shadow δίνουν δυνατότητα στην Ουκρανία να προσβάλλει ρωσικές υποδομές σε μεγάλο βάθος. Το βεληνικές των πυράβλων αυτών είναι 300 χιλιόμετρα και μπορούν να χτυπήσουν και οχυρωμένες κατασκευές. Αλλά από εκεί και πέρα, επί του πεδίου, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Δηλαδή η Ουκρανία, για να ανακαταλάβει τα εδάφη τα οποία έχουν πάρει οι Ρώσοι, χρειάζεται στρατηγικές εφεδρείες, χρειάζεται προσωπικό. Κάτι το οποίο δεν έχει. Έχουν εξαντληθεί οι εφεδρείες της. Συνεπώς λοιπόν, δεν μπορεί να αλλάξει τη ροή του πολέμου. Μπορεί βέβαια να προκαλέσει κάποια πλήγματα στους Ρώσους, αλλά δεν πρόκειται να δημιουργηθεί κάποια αλλαγή σε ό,τι αφορά το εδαφικό κομμάτι. Άρα λοιπόν, αν θα πάμε σε διαπραγματεύσεις, θα πάμε με αυτή την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ναι. Πάντως εκεί στο Κούρσκ, εκεί που γίνεται τώρα όλο αυτό το θέατρο των επιχειρήσεων, έχει γίνει πεδίο μάχης όλη η περιοχή, εκεί κρίθηκε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί να. Δεν έπεσε το Τρίτο Ράιχ εκεί μετά από σοβαρό αιματοκύλισμα. Σαν να επαναλαμβάνεται τώρα η ιστορία, έτσι φαίνεται. Ενδεχομένως τώρα ξέρετε και αυτό γίνεται για να μπορέσουν να κρατήσουν οι Ουκρανοί το Κούρσκ, αυτό το κομμάτι που έχουν καταλάβει, για να το χρησιμοποιήσουν και αυτοί μετά στις διαπραγματεύσεις ως ένα αντάλλαγμα για αυτά που τους έχουν πάρει οι Ρώσοι. Ναι. Αλλά τώρα επιλέγει συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενδεχομένως από το περιβάλλον του Biden, γιατί θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος. Υπάρχουν, ξέρετε, πίσω από έναν πόλεμο υπάρχουν συμφέροντα. Υπάρχουν εταιρείες που πουλάνε όπλα, που πουλάνε πυρομαχικά. Υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Και μας το έχουν δείξει τώρα όλο αυτό το διάστημα
που υπάρχει αυτή η σύγκρουση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι εκεί σκοτώνονται άνθρωποι. Ναι. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το τελευταίο χαρτί του συστήματος Biden. Ναι, νομίζω ότι έτσι είναι σωστά το σημάνατε. Είναι το τελευταίο χαρτί πριν να αναλάβει ο Τραμπ, που από ό,τι φαίνεται έχει σκοπό να προχωρήσει σε πιέσεις προς την Ουκρανία για να πάνε σε διαπραγμάτευση. Βέβαια, η διαπραγμάτευση αυτή δεν θα είναι εύκολη. Οι όροι που έχει βάλει η Ρωσία, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που διέρευσαν από το Reuters, ήταν ότι δεν συζητάει η επιστροφή των εδαφών που έχει καταλάβει. Και επίσης ένας άλλος όρος είναι ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην Ουκρανία να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι και οι δύο είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολοι όροι να τους αποδεχτεί η Ουκρανία, κυρίως ο πρώτος. Δηλαδή να αποδεχτεί τον εδαφικό της ακροτηριασμό, όλα αυτά τα εδάφη τα οποία έχει χάσει και την Αζωφική θάλασσα. Ναι. Οπότε εσείς τι εκτιμάτε, ότι πού θα βγει όλο αυτό με αυτόν τον πόλεμο? Νομίζω ότι η απάντηση της Ρωσίας θα είναι πολύ σκληρή. Ενδεχομένως να δούμε και εκτιμήματα μέσα στο Κίεβο, γι' αυτό εξάλλου. Κλείνουν όλες οι πρεσβείες. Ναι, αποφασίστηκε το κλείσιμο των πρεσβειών. Ναι. Δεν θα πάει όμως σε ένα ακραίο πλήγμα με πυρηνικά όπλα, αλλά τακτικά πυρηνικά, αλλά θα συνεχίσει με συμβατικά όπλα, με βομβαρδισμούς και με πυράβλους και από αέρας, μέχρι που να αναλάβει ο Τραμπ. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, μέχρι να αναλάβει ο Τραμπ, αυτό το δίμηνο είναι πάρα πολύ κρίσιμο για το τι μελιγενέστε, τι θα συμβεί. Και μας ήρθε και ένα δημοσίευμα της ελληνικής έκδοσης της Deutsche Welle, ότι ο γερμανικός στρατός, για παράδειγμα, προετοιμάζεται με σχέδιο για το χειρότερο σενάριο, αυτό του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, κύριε Τζούμη. Ναι, δεν είναι μόνο ο γερμανικός στρατός. Έχουν μοιραστεί κοιλάδια στην Γερμανία, στη Φιλανδία, ναι, σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Προετοιμάζουν τους πολίτες σε περίπτωση πολέμου, σε πού θα πάνε, σε τι καταφύγια, τα καταφύγια που υπάρχουν, τους λένε τι θα χρησιμοποιήσουν από φάρμακα. Εντάξει, αυτό γίνεται στο πλαίσιο ότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Υπάρχει ανησυχία, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία και προβληματισμός. Μάλιστα. Δηλαδή, φανταστείτε να, αν γίνει χρήση ενός τακτικού πυρηνικού από την πλευρά της Ρωσίας, τα πράγματα ξεφεύγουν. Όταν μιλάει για τακτικό πυρηνικό, ξέρετε, είναι μικρής ισχύως, τα οποία χρησιμοποιούνται επί του πεδίου για να καταστρέψουν στρατιωτικούς σχηματισμούς. Αλλά αυτό θα δημιουργήσει μια τεράστια κλιμάκωση. Ναι. Σε όλα αυτά τώρα θέλω να βάλουμε και τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε μια νέα προσέγγιση σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά μας, στρατηγέ μου, για τη διασφάλιση της αποτροπής στον εναέριο και θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου, όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας που παρουσίασε το νέο δόγμα για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Απαιτείται μια αλλαγή φιλοσοφίας, είπε, που προκύπτει από αυτά τα διδάγματα των συγκρούσεων που βλέπουμε. Ναι, γίνεται μια προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια, τόσο στο εξοπλιστικό κομμάτι. Η τουρκική επιθετικότητα μας αφύπνισε και προχωράμε σε αυτούς τους εξοπλισμούς και στην αεροπορία με τα Ραφάλ, με τα F-16 ή τα F-35 και στη θάλασσα με τις φρεγάτες, τις Μπελάρα. Και τώρα ακούσαμε και για τον αντιαεροπορικό θόλο που γίνονται συζητήσεις με το Ισραήλ να αποκτήσουμε. Mm-hmm. Ένα εξαιρετικό αντιαεροπορικό σύστημα με τριπλή προστασία. Δεν ξέρω αν θα το πάρουμε ολόκληρο ή θα πάρουμε αποσπασματικά το ένα κομμάτι. Το Ισραήλ έχει ένα τριπλό θόλο που αφορά σε πρώτο επίπεδο το σιδερένιο θόλο, έτσι τον ονομάζουν, για να μπορούν να αντιμετωπίζουν ρουκέτες όλμου. Σε ένα δεύτερο επίπεδο με τη σφεντόνα του Δαβίδη σε μεγαλύτερο ύψος. Και έχουν και το Άρο 2, Άρο 3, το Βέλος 2, Βέλος 3. Αν μπορέσουμε και τα πάρουμε όλα αυτά, είναι πάρα πολύ καλά και θα ενισχύσουν τις ένοπλες δυνάμεις. Επίσης, γίνεται μια άλλη προσπάθεια για αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή για κλείσιμο στρατοπέδων. Ήδη ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας για 137 στρατόπεδα που πρόκειται να κλείσουν. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Κοιτάξτε, χρειάζεται ένα σημάδιμα στα στρατόπεδα. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά στρατόπεδα τα οποία δεν χρειάζονται ή υπολειτουργούν. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά ή ένα άλλο θέμα, ας πούμε. Πάνω σε ένα νησί είναι 15 στρατόπεδα. Θα μπορούσε όλα αυτά να είναι ένα πολυδύναμο. Αυτά είχαν κατασκευαστεί με λογικές παρελθόντος. Ναι, με τις δηλαδή λογικές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είπαν πάρα πολλοί συναδελφοί σας. Με λογικές ότι πρέπει να είμαστε αγγυλωμένοι στο έδαφος, γιατί δεν υπήρχαν ταχύτητες εφεδρείες τότε. Ναι. Δεν υπήρχαν ταχύτητες μονάδες τότε. Δηλαδή δεν μπορούσε να μετακινηθείς εύκολα από το ένα σημείο στο άλλο, αλλά έπρεπε να είσαι εκεί. Τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ξέρετε, είναι άλλο πράγμα να συντηρείς 15 στρατόπεδα και άλλο είναι ένα. Και οικονομικά, αλλά και στο προσωπικό που θα γλιτώσεις.
Άρα νομίζω χρειάζεται ένα σημάδεμα, αλλά θα πρέπει να γίνει με πρόγραμμα, μακρόπινο σχεδιασμό και θα πρέπει να τα βάλουν κάτω αυτή τη σχεδιάσουν το κλείσιμο των μονάδων, τι προβλήματα δημιουργεί το κλείσιμο και τι επιλύει. Διότι η εμπειρία έχει δείξει ότι πολλές φορές το κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να υπάρχει σχεδιασμός, η πρόσφατη τουλάχιστον εμπειρία έδειξε, και θα πρέπει αυτό το πράγμα να το προσέξουμε. Δηλαδή το 2018 αποφασίσαμε να κλείσουμε τα κέντρα εκπαιδεύσεως νεοσυλλέκτων που βρίσκονταν στο εσωτερικό της χώρας. Η κατάταξη, η εκπαίδευση, η ορκομοσία, όλα γίνονταν μπροστά στους σχηματισμούς πρώτης γραμμής, στα νησιά και στον Εύρο. Ναι. Αυτό όμως αποδείχθηκε πριν καν περάσει ούτε μια πενταετία. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν σωστό. Είχαν προβλήματα. Δηλαδή οι μονάδες αυτές κάνουν επιχειρησιακό έργο, οι μπροστά μονάδες, και τις αναγκάζαμε να επιβαρύνονται με ένα ακόμη χωρίς να έχουν το αναγκαίο προσωπικό. Επίσης οι νεοσύλλεκτοι χρειάζονται να πηγαίνουν για υγειονομικές εξετάσεις σε μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, που είναι τα κρατικά νοσοκομεία. Γινόταν μια πολύ μεγάλη μετακίνηση προσωπικού, με και οικονομικό δηλαδή, και οικονομικό κόστος και ταλαιπωρία. Άρα λοιπόν κάτι δεν έγινε σωστά. Και αποφασίσαμε να τα ξαναπάμε τα κέντρα πίσω και να τα ξανανοίξουμε το 23. Άρα λοιπόν λέω ότι χρειάζεται σημάζεμα, αλλά χρειάζεται να εξεταστούν και όλες οι παράμετροι, να μην πάμε σε πισωγυρίσματα. Αλλά μια και αναφέρατε το εξοπλιστικό, θα μου επιτρέψετε να πω ότι εκτός από το εξοπλιστικό, ο κυριότερος συντελεστής μαχητικής ισχύος είναι το προσωπικό. Είναι αυτό το οποίο χειρίζεται τα οπλικά αυτά συστήματα και θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη σημασία στο προσωπικό, όπως επίσης και στην εφεδρεία. Η εφεδρεία είναι βασικός πυλώνας της πολεμικής μας προπαρασκευής. Mm-hmm. Για πάρα πολλά χρόνια την είχαμε αφήσει απ' έξω. Δηλαδή δεν καλούνται οι έφευροι να πάνε για εκπαίδευση. Για διαφόρους λόγους, κυρίως οικονομικούς. Τώρα βλέπω ότι τελευταία έχει αρχίσει και κάτι κινείται. Ναι. Όπως επίσης και για το προσωπικό και με την αναδιοργάνωση που γίνεται, θα μπορούσαν να επιληθούν κάποια προβλήματα, δηλαδή τα στρατόπεδα τα οποία κλείνουν, θα μπορούσαν να αμβλύνουν το στεγαστικό πρόβλημα. Δηλαδή να γίνουν σπίτια για τα στελέχη. Να μην δοθούν όπως σε τοπικές αυτοδιοικήσεις ή για άλλους λόγους. Μάλιστα. Αυτό. Είναι και οι γεωπολιτικές συνθήκες τώρα που επιβάλλουν αλλαγή στη φιλοσοφία, όπως είπε και ο Υπουργός, αλλά όπως φαίνονται τα πράγματα. Και αυτό που είπατε για την εφεδρεία είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί βλέπετε τώρα μια χώρα όπως το Ισραήλ, ας πούμε, για παράδειγμα, που αντιμετωπίζει πάρα πολλούς κινδύνους και έχει επιβιώσει διαπήρως και σιδήρου από το 1948. Ναι. Μέσα όταν έγινε το χτύπημα της Χαμάς, μέσα σε 36 ώρες, 400.000 έφεδροι κατατάχθηκαν στις μονάδες, συγκρότησαν τις μονάδες και μέσα σε 2 μέρες ήταν έτοιμοι για αποστολή. Ναι. Εδώ θα δυσκολευτούν τα πράγματα, αν χρειαστεί κάτι τέτοιο. Εδώ, αν μπορούσαμε να μιλήσουμε με αριθμούς, έχουμε στοιχεία. Καλό θα ήταν να μην τα πούμε. Μάλιστα. Αρκεί να υπάρχει όμως, να υπάρχει μια έτσι βάση δεδομένων σε ό,τι αφορά την εφεδρία. Κοιτάξτε, υπάρχει βάση και είναι οργανωμένη η βάση αυτή. Με την έννοια πια ότι οι μονάδες, ας πούμε, έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό, το έχει ανακοινώσει και ο Υπουργός. Ναι. Δηλαδή, όταν έχεις αντί για 500 προβλεπόμενα άτομα τα 70, πού θα βρεις τους υπόλοιπους? Ναι. Θα τους βρεις από την εφεδρεία. Δηλαδή, όταν χρειαστεί να γίνει επιστράτευση, αυτή θα είναι έφεδρη. Άρα, πού επιμένουμε τώρα σε αυτό, ότι χρειάζεται οργάνωση της εφεδρείας? Χρειάζεται οργάνωση εφεδρείας και εκπαίδευση. Οργάνωση υπάρχει. Ναι. Είναι, ξέρουμε πού θα πάει ο κάθε έφεδρος. Mm-hmm. Υπάρχουν τα πράγματά του μέσα σε αποθήκες, συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά χρειάζεται εκπαίδευση. Ένας ο οποίος έχει φύγει πριν 15 χρόνια και δεν έχει κληθεί ποτέ για εκπαίδευση, όπως αντιλαμβάνεστε, θα βρει μπροστά του νέα όπλα που δεν τα γνωρίζει. Ναι. Πρέπει να πάει στη μονάδα του, να ενσωματωθεί, να δει το διοικητή του, να δει τους προϊσταμένους του. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι είχε μείνει έξω. Ελπίζω τώρα να είναι. Όπως επίσης και η προσαρμογή στη νέα τεχνολογία είναι σημαντική. Βρισκόμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Χρειάζεται δηλαδή σε λίγο καιρό δεν θα έχει σημασία αν ο μαχητής ξέρει να χειρίζεται ένα όπλο και να μπορεί να πυροβολεί, αλλά μπορεί να πατάει ένα κουμπί μέσα σε έναν υπολογιστή. Χρειάζεται προσαρμογή και νομίζω ότι αυτό το έχουν καταλάβει και στο Υπουργείο. Μάλιστα. Εκτός λοιπόν από τον αντιαεροπορικό αντιβαλιστικό θόλο που είναι αναγκαίος και απαραίτητος, χρειάζεται προσαρμογή, όπως είπατε, στις νέες τεχνολογίες και να στοχεύσουμε στην εφεδρεία. Σε εξέλιξη είναι και ο ελληνοτουρκικός διάλογος για τις διαφορές. Τη διαφορά μας, λέμε εμείς, η ελληνική πλευρά στο Αιγαίο με την Τουρκία. Μπορεί, πιστεύετε, κύριε Τζούμη, μια κυβέρνηση και δει η σημερινή να επιλύσει το πιο δύσκολο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής για τη χώρα?
Κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Εμείς επιμένουμε ότι συζητάμε μόνο για το θέμα της φαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Οι Τούρκοι λένε ότι συζητάμε για όλα. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς στην ελληνική κυβέρνηση πιστεύουμε ότι συζητάμε για αυτό. Όταν λοιπόν θα μπούμε και στον πυρήνα, που ήδη νομίζω προετοιμαζόμαστε και θα φτάσουμε στο διατάφτα, θα πρέπει κάποιος από τους δύο να υποχωρήσει. Αν δεν υποχωρήσει κανένας από τους δύο, και εμείς λέμε ότι δεν υποχωρούμε, έχουμε κόκκινες γραμμές, θα επανέλθει το καθεστώς της έντασης που υπήρχε και μάλιστα με μεγαλύτερη κλιμάκωση. Άρα η επιδίωξη από την ελληνική πλευρά είναι να κερδίσει χρόνο. Από εκεί και πέρα τώρα, εάν υποχωρήσουμε, γιατί το ακούω και αυτό, που μιλάμε για κάτι ότι όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση, λέει, πρέπει να κάνεις και συμβιβασμούς, πρέπει να κάνεις και υποχωρήσεις. Εδώ είναι το εξής πρόβλημα. Ότι υποχωρήσεις πρέπει να γίνουν από την ελληνική πλευρά. Δηλαδή, ό,τι και να, σε οποιαδήποτε υποχώρηση και να κάνουμε, θα είναι δικά μας εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Διότι οι Τούρκοι, εμείς δεν ζητάμε κάτι από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι έχουν έρθει και ζητάνε και λένε ότι θέλουν το μισό Αιγαίο. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή. Μάλιστα. Οποιαδήποτε υποχώρηση από την πλευρά μας σημαίνει ένα συμβιβασμό επώδυμο. Αυτό είναι. Επάνω στο τραπέζι είναι μόνο ελληνικά εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Ναι. Και επίσης υπάρχει προβληματισμός, ξέρετε, και ανησυχία. Και βλέπετε, το βλέπουμε και στα εσωκομματικά μετά τη διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη του Σαμαρά, ο οποίος εξέφρασε κάποιες απόψεις. Υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που ανησυχεί για όλα αυτά τα θέματα. Διότι υπάρχει και μια διπλωματία η οποία είναι μυστική. Δεν ξέρουμε τι συζητείτε. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι το 2022 είχαμε 11.500 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. Ναι. Και από το 23 και μετά οι παραβιάσεις είναι μηδενικές. Από την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών. Όχι, πριν την υπογραφή. Ξεκίνησε από το Μάρτιο του 23. Ναι. Υπάρχει ένα ειδήλιο δηλαδή στις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Υπογράφηκε η διακήρυξη των Τώρα Αθηνών. Τώρα αυτό είναι πραγματικό ή προσχηματικό αυτό το ειδήλιο? Αυτό, κοιτάξτε, υπάρχει η άποψη ότι η Τουρκία το έκανε αυτό για να δείξει ένα καλό πρόσωπο και να πάρει τα F-16 ή να προχωρήσει στην αναβάθμιση των F-16. Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό αυτό. Είναι λάθος. Ή τέλος πάντων δεν είναι αυτός ο λόγος. Οι Αμερικάνοι δεν είχαν πρόβλημα με την επιθετικότητα της Τουρκίας έναντι ημών. Είχαν με το βέτο που είχε θέσει απέναντι στη Φιλανδία και στη Σουηδία. Ναι. Όταν έγινε η άρση του βέτο, είπαν να τα πάρετε. Όπως επίσης τώρα, αν πακετάρουν τα S-400, γιατί το ακούω και αυτό, θα τους δώσουν και τα F-35. Λοιπόν, ναι. Να σας αναφέρω τώρα ποιος ήταν ο λόγος. Αποδεχτήκαμε ενδεχομένως κάποια προαπαιτούμενα που είχαν βάλει οι Τούρκοι και αυτό το αποκάλυψε ο κύριος Τσαβούσογλου το Φεβρουάριο του 2023 στην επίσκεψη του κυρίου Δένδια, όταν είχε πάει ο κύριος Δένδια στην Τουρκία που, μετά το σεισμό, το μεγάλο σεισμό. Τον ρώτησαν οι Τούρκοι δημοσιογράφοι τον Τσαβούσογλου πώς βλέπετε την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και είπε ο Τσαβούσογλου ότι εμείς είμαστε έτοιμοι και μπορούμε να πάμε και σε διάλογο με την Ελλάδα, αρκεί να εκπληρώσει τα 6 προαπαιτούμενα, τα οποία τα έχουμε δώσει σε non-paper, από συνάντηση που έγινε στις 16 Δεκεμβρίου του 2022, δηλαδή δύο μήνες πριν, ανάμεσα στην κυρία Άννα Μαρία Μπούρα, την διπλωματική σύμβουλο δηλαδή, του Έλληνα Πρωθυπουργού, και τον Ιμπραήμ Καλίνη, τον σύμβουλο του Τούρκου Προέδρου. Η συνάντηση έγινε στις Βρυξέλλες με την επιδιετησία των Γερμανών, του Γιες Φλέτνερ, του επιτετραμένου του Γερμανού καγκελάριου. Τη συνάντηση αυτή δεν τη μάθαμε ποτέ. Ούτε τα προαπαιτούμενα που έθεσε η Τουρκία τα μάθαμε ποτέ. Τώρα, εσείς γιατί τα θέτετε όλα αυτά, κάπου θέλετε να καταλήξετε? Αυτό που είπατε στην αρχή, ότι υπάρχει μυστική διπλωματία, κύριε Τζούμα. Ναι, ότι η Τουρκία, αυτό είναι που μας ανησυχεί, καταλάβατε. Ότι η Τουρκία δεν αποφάσισε ξαφνικά να αλλάξει τακτική επειδή ήθελε να δείξει το καλό πρόσωπο στους Αμερικάνους. Εξάλλου δεν άλλαξαν και οι διεκδικήσεις της. Ναι. Δηλαδή από τότε σκεφτείτε ότι έβαλε το μάθημα της γαλάζιας πατρίδας στα σχολεία. Σωστά. Δεν πήρε πίσω το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν πήρε πίσω το Κάζους Μπέλι. Έβγαλε στην Κάσο 5 πολεμικά πλοία όταν πήγαμε να κάνουμε έρευνες πέρα από τα 6 χωρικά ύδατα. Ναι. Δεν άλλαξε η Τουρκία τις διεκδικήσεις της. Και αυτή λοιπόν η διπλωματία, η μυστική που δεν ξέρουμε τι συζητείτε, δημιουργεί προβληματισμούς, ανησυχίες και με δεδομένο αυτό που ανέφερα στην αρχή, ότι ένας από τους δύο πρέπει να υποχωρήσει, έστω και στο παραμικρό αν υποχωρήσουμε εμείς, και με τις φωνές που ακούγονται, διότι ακούγονται φωνές από αναλυτές, από πολιτικούς, οι οποίοι λένε ότι πρέπει να δώσουμε κάτι στην Τουρκία. Υπάρχει αυτή η σχολή σκέψης. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο σχολές. Η μία είναι αυτή που την εκφράζει κυρίως ο κύριος Σιμίτης,
Δηλαδή πρέπει να δώσουμε κάτι στην Τουρκία, αυτό ξεκίνησε μετά τα ίμια, για να ησυχάσουμε. Δεν θα ησυχάσουμε. Ένα θηρίο δεν εξευμενίζεται με δώρα. Ό,τι και να κάνει, θα ζητήσει περισσότερα. Ναι. Και είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Και υπάρχει και η άλλη σχολή σκέψης, ότι πρέπει να πάμε σε σύγκρουση με την Τουρκία, που και αυτό είναι επικίνδυνο. Πρέπει όμως να είμαστε αποφασιστικοί απέναντι στην Τουρκία. Πρέπει να δείξουμε αποφασιστικότητα. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε τώρα με πάτε εκεί που θέλω να σας ρωτήσω τι χρειάζεται να κάνει η ελληνική πλευρά για να μην βρεθεί, να μην ευνηδιαστεί από κάποια δυσάρεστη εξέλιξη. Τώρα που έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, μας έχουν πάρει καταστάσεις από κάτω. Θα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Βρισκόμαστε σε ένα διάλογο με την Τουρκία. Είπα και στην αρχή, αν ο διάλογος αυτός δεν ναυαγίσει, που εγώ εκεί το βλέπω, εάν κρατήσουμε την κόκκινη γραμμή που λέμε, δηλαδή μόνο για το θέμα της Φαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, και δεν αναγκαστούμε σε υποχωρήσεις, γιατί ξέρετε. Ακούω, ας πούμε, βγήκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ η κυρία Γαβουνέλη, η διευθύντρια, και είπε ότι να πάμε και σε επιλεκτική διαφοροποίηση των ορίων των χωρικών υδάτων. Ένα θέμα που είχε συζητηθεί επί κυβερνήσεως του κυρίου Σιμίτη το 2003. Λοιπόν, επιλεκτική διαφοροποίηση τι σημαίνει, ότι σε κάποια σημεία να είναι 6, σε άλλα σημεία 8, ναι, σε άλλα σημεία 9, σε άλλα σημεία 12. Ναι. Και να ταυτιστεί ο εθνικός αέριος χώρος με τα χωρικά υδάτων. Θα υπάρχει λοιπόν κάτι και θα πούνε να είναι μια κέρδος αυτό. Ενώ δεν μπορούσαμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα πέρα από τα 6 μίλια. Τώρα έχουμε 8, έχουμε 9, έχουμε 12 σε κάποια σημεία. Αυτό όμως τι κρύβει, τι εγκυμονεί αυτό για το μέλλον. Ότι έχεις απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αφού έχεις δικαίωμα να επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα στα 12 μίλια. Ναι. Και σου λέει ότι ξέρεις, θα μείνεις εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση μετά να προχωρήσεις σε επέκταση. Όπως επίσης και το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με την Τουρκία με όλα αυτά που έχει βάλει. Δηλαδή, υποχωρήσει η Τουρκία από την γκρίζες ζώνες. Για να πάμε, ας πούμε, και να οριοθετήσουμε θαλάσσιες ζώνες, τα νησιά αυτά τα οποία χαρακτηρίζει η Τουρκία ως απροσδιορίστου κυριότητος, παίζουν ρόλο στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζώνων. Πώς θα γίνει αυτό? Ναι. Κύριε Τζούμη, υπάρχει και άλλη σχολή σκέψης. Και μάλιστα το ακούμε από πολλούς κυβερνητικούς βουλευτές και σε κατηδίαν συναντήσεις που έχουμε, ότι πρέπει να συζητάμε χωρίς να πάμε να λύσουμε κάτι, αλλά απλά να συζητάμε για να έχουμε ένα διάβλο επικοινωνίας. Όπως συζητούσαν στο παρελθόν, και στο μέλλον. Ναι. Μέχρι πότε θα συζητάμε όμως, αυτό είναι το ερώτημα. Ναι. Μέχρι πότε θα δέχεται η Τουρκία συζητήσεις? Ναι, γι' αυτό σας είπα. Ναι, προφανώς πρέπει να συζητάμε, γιατί ξέρετε και εμπόλεμες χώρες συζητάνε. Αλλά συζητάς κάποιο κάτω από συγκεκριμένους, με συγκεκριμένους όρους και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε εδώ ότι συζητάμε τον πιστόλι στον πρόταφο, όταν η Τουρκία σε απειλεί με πόλεμο για τα 12 μίλια. Ναι. Βάλτε το και αυτό. Αλλά εκτός αυτού, εάν συζητάς έτσι, θα πας σε έναν επώδυνο συμβιβασμό. Σίγουρα δεν πας, δηλαδή δεν σε βλέπει ο άλλος ως ισότιμο. Δηλαδή πάνε με συνθήκες δουλικότητος να συζητήσεις με την Τουρκία. Αλλά και πάλι, παρά το γεγονός σας λέω ότι δεν πήρε όλα αυτά. Εγώ σας λέω να συζητάμε. Αλλά πρέπει να θέτουμε και τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες που υπάρχουν. Μάλιστα. Οι ανησυχίες δηλαδή που υπάρχουν είναι εύλογες. Άρα τις εύλογες ανησυχίες και τις δικές του και μεγάλης μερίδας πολιτών εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός που διαγράφει πρόσφατα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα για ποιο. Αν ήταν άλλος ο λόγος που τον διαγράφει, δηλαδή ενδεχομένως που πρότεινε τον κύριο Καραμαλή. Αλλά οι ανησυχίες που εξέφρασε στα ελληνοτουρκικά ή ενδεχομένως η κριτική που έκανε στον Υπουργό Εξωτερικών που είπε ότι ήθελε με κάποιο τρόπο, όπως το είπε, ότι έπρεπε να παραιτηθεί. Αλλά οι ανησυχίες του για τα ελληνοτουρκικά νομίζω είναι ανησυχίες μιας πολύ μεγάλης μερίδας κόσμου, αναλυτών, που τις εκφράζουν και μέσα από τις εκπομπές που τους παρακολουθούν. Μάλιστα. Κύριε Τζούμη, είναι και το Κυπριακό συνδεδεμένο με τα ελληνοτουρκικά. Εκτιμάτε ότι θα καταλήξουμε κάπου εκεί, γιατί έχει ξεκινήσει ένα είδος επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό ζήτημα. Ναι, αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα, ας πούμε, το Κυπριακό, πολύ μεγάλο, το οποίο το είχαμε παλιότερα και ήταν βασικό ζήτημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και τώρα βλέπετε ότι λέμε η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα συμπαρίσταται. Η Τουρκία, ναι, μετά το Κράνη Μοντανά έχει φύγει πλέον από τη λίστα της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Και τι σημαίνει αυτό? Δύο κοινότητες, οι οποίες όμως αποτελούν ένα ενιαίο κρατήδιο, ένα ενιαίο κράτος και έχουν κοινή διακυβέρνηση. Δηλαδή θα ήταν πρόεδρος Κύπριος, Ελληνοκύπριος, αντιπρόεδρος Τουρκοκύπριος και θα υπήρχε μία σύνθεση της κυβερνήσεως ανάλογα με την πληθυσμιακή, ανάλογα με την κάθε πληθυσμιακή κοινότητα που θα είχε τα μέλη της κυβερνήσεως. Εγώ νομίζω ότι θα βρίσκαν άκρη και στο εδαφικό και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή της διακυβέρνησης. Το πρόβλημα είναι ότι η Τουρκία επιμένει στο θέμα της ασφάλειας εγγύησεων. Δηλαδή στο θέμα της διατήρησης στρατού πάνω στο νησί. Από ποιον κινδυνεύει η Κύπρος? Δεν κινδυνεύει ούτε από την Ελλάδα, ούτε από την
ελεύθερη Κύπρος. Κινδυνεύει από την Τουρκία. Και η Τουρκία επιμένει να έχει το παρεμβατικό αυτό δικαίωμα επάνω στο νησί. Γι' αυτό σταμάτησαν οι συνομιλίες και διακόπησαν και ναυάγησαν στο κράνο Μοντανά. Και πλέον έρχεται η Τουρκία και λέει ότι εγώ δεν συζητάω για τη λύση ούτε καν αυτή τη Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία. Που θέλω να σας πω ότι και αυτή, και η λύση, αυτή η λύση δεν θα ήταν βιώσιμη. Ήταν περίπου όπως το σχέδιο Ανάν, που το είχε απορρίψει ο Κυπριακός Ελληνισμός. Σωστά. Λέει λοιπόν η Τουρκία ότι εγώ μιλάω για δύο ξεχωριστά κρατήδια, για δύο ξεχωριστές κρατικές οντότητες, για μια συνομοσπονδία θέλει. Δεν θέλει ακριβώς να προσαρτήσει τα κατεχόμενα. Θέλει να δημιουργηθούν δύο ξεχωριστά κράτη, τα οποία όμως θα συγκροτούν μια συνομοσπονδία. Θα είναι δηλαδή διαφορετικά, αλλά μέσω αυτής της συνομοσπονδίας η Τουρκία θα υποφελείται από τα κατεχόμενα και από τα ενεργειακά, διότι θα αποτελεί ενιαίο κράτος, ό,τι βρεθεί δηλαδή, αλλά και από τα ευεργετήματα που θα έχει αυτό το κρατήδιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν και στο κομμάτι της Κύπρου. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα, γιατί θα έπρεπε να είναι έτσι ο στόχος η απελευθέρωση της Βορείου Κύπρου. Βλέπετε να είναι αυτός ο κυριαρχικός στόχος. Δεν νομίζω ότι λέει κανένας κάτι τέτοιο πλέον. Αυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος, όπως λέτε. Αλλά δεν το συζητάμε πλέον καν. Ούτε καν ως σκέψη περνάει, νομίζω. Ναι, καλά. Κάποιοι έχουν ευθύνες όμως γι' αυτό, έτσι δεν είναι, όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο σήμερα. Κύριε Τζούμη, στη Μέση Ανατολή, πώς βλέπετε και την έκβαση του πολέμου? Νομίζω του ότι... Ισραήλ με τους αντιπάλους του Ιράν, τώρα και με την εποχή Τραμπ. Ναι, ότι μετά την αλλαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλο και ο νέος πρόεδρος αλλά και το περιβάλλον του, όλες τις σχέσεις και τις δικές μας τις ελληνοτουρκικές θα τις βλέπουν μέσα από το μάτι του Ισραήλ. Ναι. Θεωρούν ότι το Ισραήλ είναι το προπύργιο των Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή. Θα συνεχιστεί λοιπόν αμέριστη βοήθεια προς το εβραϊκό κράτος. Θεωρώ ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα στο να συνεχίσει τις επιχειρήσεις τόσο με τη Χαμάς όσο και με τη Χεζμπολάχ μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Από ό,τι βλέπετε, τα πράγματα τουλάχιστον σε επίπεδο αντιπίνων και από το Ιράν αλλά και από το Ισραήλ, όπως λέγαμε, έχουν πέσει. Δηλαδή, έχει πέσει η κλιμάκωση, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οι Αμερικάνοι έχουν στο μυαλό τους να δημιουργηθεί αυτός ο νέος δρόμος, ο οποίος ξεκινάει από την Ινδία. Θα πηγαίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με πλοία και στη συνέχεια με σιδηροδρόμους θα οδηγείται στην Χάιφα και μετά στο Ισραήλ. Είναι ένας δρόμος ανταγωνιστικός από αυτόν τον δρόμο του μεταξύ της Κίνας. Και συνεπώς λοιπόν έχουν ανάγκη και το Ισραήλ, αλλά έχουν ανάγκη και την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να το εκμεταλλευτούμε. Έτσι. Οπότε είναι ευνοϊκές συνθήκες για Ελλάδα και Κύπρο. Είναι ευνοϊκές συνθήκες για Ελλάδα και Κύπρο και τη συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με το Ισραήλ. Με δεδομένο ότι οι σχέσεις του Ισραήλ αυτή τη στιγμή με την Τουρκία δεν είναι οι καλύτερες. Πάνε από το κακό στο χειρότερο. Κάθε μέρα. Συνεπώς λοιπόν, βέβαια όχι ότι δεν μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα από τη μια στιγμή στην άλλη, έτσι. Ναι. Να δείτε δηλαδή την Τουρκία να παίρνει τα F-35, να δούμε την Τουρκία να προσεγγίζει πάλι το Ισραήλ. Είναι δύσκολο όμως. Αυτή τη στιγμή όμως οι καταστάσεις μας ευνοούν. Οπότε τι πρέπει να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα στην παρούσα χρονική στιγμή? Πρέπει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι αναβαθμίζεται. Τουλάχιστον γεωπολιτικά, εάν ισχύσει και αυτό με τον νέο δρόμο που σας ανέφερα, όπως επίσης και πρέπει να συνεχίσει τη συνεργασία του με το Ισραήλ. Δηλαδή και σε εξοπλισμού. Δηλαδή, αυτό τώρα που είπαμε ότι θα πάρουμε την αντιεροπορική ομπρέλα από το Ισραήλ είναι σημαντικό. Να μας δώσουν όπως επίσης και συστήματα αντιδρόμ που διαθέτουν οι Ισραηλοί, γιατί όπως ξέρετε, οι Τούρκοι τουλάχιστον στο κομμάτι των μη επανδρομένων αριθμάτων έχουν ένα εξοπλιστικό κομμάτι το οποίο προχωράει πάρα πολύ γρήγορα και για πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή, ναι, τα εξοπλιστικά κυρίως και να αναβαθμίσουμε τη χώρα μας γεωπολιτικά. Σωστά. Τώρα, μία ερώτηση από ακροατή. Ποια ηγεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών θα μπορούσε να πει πάμε τώρα στα 12 ναυτικά μίλια? Και αν θα μπορούσε να τα πει. Ναι, από ό,τι φαίνεται από το 1995 μέχρι σήμερα κανένα δεν έχει κάτι. Υπάρχει αυτό το φοβικό σύνδρομο απέναντι στην Τουρκία. Τώρα να σας πω ποια δεν μπορώ να πω, ποιος θα μπορούσε να το κάνει. Απλώς κάποια στιγμή, ξέρετε, πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό. Υπάρχει αυτό που ακούω και στη δημόσια σφαίρα, το οποίο ακούγεται και νομίζω ότι είναι επιδίωξη της Τουρκίας να μας θέσει αυτό. Δηλαδή λέει, τι θέλετε να κάνουμε, πολεμό? Αυτό το λένε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό είναι επιδίωξη της Τουρκίας. Δηλαδή σε αναγκάζει να σου πει, προκειμένου να αποφύγεις τον πόλεμο, να κάνεις μια συμβιβασμό, να μην επεκτείνεις τα χωρικά σύνορα στα 12 μίλια. Θέλω να σας πω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι στο παρελθόν.
Δηλαδή, εσείς ήσασταν και πρώην μάχημος και έχετε περάσει από πολλές θέσεις. Κύριε Τζουμί, θα πηγαίναμε σε πόλεμο, πιστεύετε? Όχι, νομίζω ότι η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο. Και μας το έχει δείξει και αυτό, τι να σας πω τώρα. Ναι. Ότι ας πούμε στην κρίση του 1976 με κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή, του παλιότερου βέβαια, όταν η Τουρκία είχε βγάλει το χώρα, και το οποίο είχε βγάλει το χώρα στο Αιγαίο, όχι να, όπως τώρα με τα πολεμικά πλοία που κάνει η Τουρκία ή οτιδήποτε άλλο, ότι θα κάνει έρευνα σε μια περιοχή που ήταν διεθνήρατα για την ώρα, γιατί δεν είχαμε ορίσει την υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο ήταν δικιά μας περιοχή. Και η εντολή ήταν ξεκάθαρη τότε. Και τότε βλέπετε υπήρχε η αντιπολίτευση με την κυβέρνηση που έγινε συνεννοημένα. Βγήκε τότε ο Παπανδρέου και είπε: βυθίσατε χώρα. Αυτό δεν το είπε μόνος του, το είπε με τον Καραμαλή. Μαζευτήκαν οι Τούρκοι, πήγαμε σε διαπραγματεύσεις στη Βέρνη. Μετά το 1987, όταν βγήκε το Σισμίτ, εγώ ήμουν υπολογαγός στη Ρόδο και ετοιμαζόμαστε να πάμε σε πόλεμο. Είχε γίνει επιστράτευση, είχαμε αστρώσει ναρκοπαίδεια. Όλοι περιμέναν, είπαμε: πήγαν να το βυθίσουν το Σισμίτ. Τι κάνανε οι Τούρκοι, πήγανε το αφήσανε, πήγανε σε πόλεμο. Αναδιπλωθήκαν, το πήραν πίσω το Σισμίκ. Άσχετα βέβαια αν την επόμενη χρονιά πήγε ο Ανδρέας στον Ταβός, συζήτησε με τον Οζάλ τότε και γύρισε πίσω με το Μέα Κούλπα, γιατί αποδέχθηκε ότι δεν θα γίνονται έρευνες στο Αιγαίο. Αλλά θέλω να σας πω, δηλαδή, όταν φέραμε την Τουρκία μπροστά στο δίλημα πόλεμος ή αναδίπλωση, προτίμησε την αναδίπλωση. Ναι. Αλλά για να έχει αποτροπή, και μια και συζητάγαμε νωρίτερα και για το εξοπλιστικό κομμάτι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Χρειάζονται δύο πράγματα. Ναι. Το ένα είναι η δυνατότητα που σου δίνουν οι ένοπλες δυνάμεις και το άλλο είναι η πρόθεση να τις χρησιμοποιήσεις. Μάλιστα. Όταν δηλαδή το μήνυμα που περνάς είναι ότι εγώ δεν προτίθεμαι να χρησιμοποιήσω τις ένοπλες δυνάμεις, πραγματικά αν εξοπλίζομαι και λοιπά, δεν προτίθεμαι. Τις έχω για δεδροχητεύσεις, τις έχω για τέτοια πράγματα. Δεν πρόκειται να έχεις αποτροπή. Κάθε μέρα ο Τούρκος σου ζητάει κάτι παραπάνω. Κάθε μέρα. Μάλιστα. Αυτό. Κύριε Τζούμι, στρατηγέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε και στη Λαμία. Γιατί ξέρω ότι σας συνδέουν συγγενικοί δεσμοί με την πόλη μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.